παιδιά, είμαι Μιχάλα και βέβαια άμα είσαστε καινούριοι στο κανάλι μου κάντε μια εγγραφή και πατήστε το like. Και σήμερα θα σας δείξουμε ένα νέο πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει εμείς έτοιμο στο Microbit. Ωραία, τι πρόγραμμα έχουμε φτιάξει? Είναι ένα χρονόμετρο. Πολύ ωραία. Να το δούμε πρώτα πώς λειτουργεί σαν πρόγραμμα επάνω στο Microbit και μετά στο τέλος θα δούμε και το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει. Οπότε για εξήγησέ μας, τι κάνει το κουμπί α? Το κουμπί α, άμα το πατήσουμε μία φορά, θα αρχίσει να μετράει. 1, 2, 3, 4. Πολύ ωραία. Και άμα πατήσω το β? Άμα το πατήσω το β, θα μας δείξει μέχρι πόσο έχει φτάσει το μέτρημά του. Πολύ ωραία. Εγώ άμα ξαναπατήσω μετά το α στη συνέχεια? Θα σταματήσει να μετράει. Πολύ ωραία. Και το α και β μαζί? Θα ξαναρχίσει από την αρχή. Να κάνουμε κάποιες δοκιμές. Ναι. Για ξεκίνησε λοιπόν το χρονόμετρο. Πατάμε α. Μάλιστα. Τώρα ποιο σύμβολο βγήκε στην οθόνη? Βγήκε το σύμβολο της πάψης από ταινίες που βλέπουμε διάφορα. Ωραία. Τώρα για να δούμε. Πάτα το β, πόσο έχει φτάσει ο χρόνος? 12 δευτερόλεπτα. Πολλά είναι. Και το χρονόμετρο συνεχίζει να μετράει? Ναι. Για ξαναπάτησε το β. 19 δευτερόλεπτα. Ωραία. Άρα άμα πατήσω το α τώρα τι θα γίνει? Θα σταματήσει να μετράει. Εμφανίστηκε το σύμβολο της έναρξης. Να δούμε πού σταμάτησε το χρονόμετρο. Το 25. Λοιπόν, για να δούμε ότι όντως σταμάτησε, εγώ λέω να το ξαναπατήσουμε άλλη μια φορά. Μάλιστα, ακόμα στο 25 είναι λοιπόν. Σωστά. Μπορώ να ξαναξεκινήσω το πρόγραμμα μετράει από το 25 και ύστερα. Αν πατήσω το α, τι θα κάνει τώρα? Θα ξαναρχίσει να μετράει από εκεί που έχει μείνει. Για να το δούμε. Για δείξε μου ο χρόνος που είναι τώρα. Ο χρόνος. Α, 29. Ωραία. Για σταμάτησε το πρόγραμμά μας, το χρονόμετρο. Και άμα θέλω να το μηδενίσω και να ξαναρχίσω από την αρχή. Πατάμε το α και το β και ξαναρχίσω από την αρχή. 1, 2. Δηλαδή τώρα αν πατήσω το β τι χρόνο θα δείξει? 0, ναι. Και άρχισε να μετράς πάλι. Να δούμε που έχει φτάσει. Για δείξε μας. Άμα το... Μπράβο, το β μόνο. Στο 5. Εξαιρετικά. Λοιπόν, να σταματήσουμε λοιπόν το χρονόμετρο και ας εξηγήσουμε στο πρόγραμμά μας πώς έχουμε υλοποιήσει όλες αυτές τις λειτουργίες. Οπότε, πες μας λίγο Μιχαήλα πάνω στο πρόγραμμα, τι έχεις φτιάξει? Ωραία, έχουμε αρχίσει με το κατά την έναρξη. Και τι έχεις φτιάξει εκεί, δύο μεταβλητές? Ναι. Τι είναι αυτές οι μεταβλητές, τι όνομα έχουν? Έχουμε φτιάξει έναν ορισμό μέτρησης σε ψευδές. Άρα αυτή η μεταβλητή παίρνει την ίδια αληθές και ψευδές και να θεωρήσω θα τη χρησιμοποιήσουμε αργότερα για να ξεκινάει και να σταματάει το χρονόμετρό μας. Ναι. Και η δεύτερη μεταβλητή? Έχουμε φτιάξει άλλον έναν ορισμό σε χρόνο, σε τιμή 0. Α, αυτό λοιπόν η μεταβλητή θα κρατάει τα δευτερόλεπτα που περνάει το χρονόμετρο, σωστά? Ναι. Το πιο δύσκολο σημείο που βλέπω στον κώδικα μας είναι το πλήκτρο α. Ναι. Που, να το εξηγήσω εγώ εκεί, ουσιαστικά τη μεταβλητή μέτρησε, τη δίνει μια τιμή την αντίθετη από αυτή που έχει ήδη. Δηλαδή, Μιχαήλα, όταν κατά την έναρξη δώσαμε στο μέτρησε ψευδές και τώρα πατήσουμε το κουμπί α, το μέτρησε τι τιμή θα πάρει? Την ανάποδη. Ποια είναι η ανάποδη του ψευδές? Το αληθές. Άμα μετά ξαναπατήσω το α, το αληθές τι θα γίνει τελικά? Ψευδές. Πάρα πολύ ωραία. Με αυτόν τον τρόπο
φτιάχνουμε το μηχανισμό έναρξης και παύσης του χρονόμετρου μας. Σωστά? Ναι. Θα μας πεις λίγο το πλήκτρο Β τι κάνει? Λοιπόν, έχουμε βάλει από τα βασικά εμφάνιση αριθμό, χρόνος και μετά έχουμε βάλει καθαρισμός οθόνης. Άρα τι λειτουργία κάνει το κουμπί Β? Μας δείχνει στην οθόνη τι πράγμα? Τον αριθμό που έχει φτάσει έως τώρα το χρονόμετρο. Πάρα πολύ ωραία. Θα μας εξηγήσεις παρακάτω λίγο στον κώδικα τα πλήκτρα Α και Β. Ωραία. Όταν εδώ πέρα πιεστούν τα πλήκτρα Α και Β, έχουμε βάλει ό,τι είχαμε βάλει και κατά την έναρξη. Ο ρυθμός μέτρησε σε ψευδές, ο ρυθμός χρόνος σε τιμή 0. Ουσιαστικά λοιπόν αρχικοποιούμε πάλι τις μεταβλητές αυτές όπως ξεκίνησαν και στην αρχή του προγράμματος μας. Ναι. Τώρα αυτό που γράψαμε στο για πάντα είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Ναι. Έχουμε βάλει έναν έλεγχο που έχει εάν μέτρησε τότε κάνε κάτι, αλλιώς κάνε κάτι άλλο. Ναι. Το εάν μέτρησε σημαίνει ότι εάν έχει την τιμή αληθές, τότε δείχνει στην οθόνη. Τι είναι αυτό το σχήμα? Το σχήμα της παύσης. Πολύ ωραία. Κάνει μια παύση ενός δευτερολέπτου και η μεταβλητή χρόνος αλλάζει κατά ένα. Εξαιρετικά. Αλλιώς, εάν το μέτρησε είναι ψευδές, τι θα δείξει? Το σήμα της έναρξης. Και δεν θα κάνει τίποτα. Και αυτός ο κώδικας τρέχει για πάντα. Άρα όσο το μέτρησε είναι στο αληθές, συνέχεια θα δείχνει το σήμα της παύσης και ο χρόνος θα αυξάνει κατά ένα δευτερόλεπτο. Πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα. Ναι, και πολύ μικρό μάλιστα. Ξεκίνα λοιπόν το χρονόμετρο. Στο Microbit. Στο Microbit. Το πέρα. Το αρχίζουμε. Και ας καληνυχτήσουμε τις φίλες μας. Bye bye.